Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρύ αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό Αθηγάνων στην περιοχή των Διαβατών. Έπειτα από παρακολούθηση, η ελληνική αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει δύο εγκληματικές οργανώσεις που ενέχονται σε περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών. Στη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκε πλήθος κλοπημένων και όπλων και έγιναν 8 συλλήψεις. Σε επικριτικές δηλώσεις για τον αριθμό των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, προχώρησε ο Γερμανός Υπουργός Εργασίας, εντεταλμένος για την ελληνογερμανική αυτοδιοικητική συνεργασία, Hans Joachim Fuchtel, κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, επικαλούμενος συμπεράσματα σχετικών ερευνών, 3.000 εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα κάνουν τη δουλειά που στη Γερμανία διεκπεραιώνεται με μόνο 1.000 άτομα. 6 καθηγητές με διεθνή αναγνώριση που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού εξελέγησαν ως εξωτερικά μέλη του πρώτου συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος αναδείχθηκε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge, Richard Hunter, ενώ το επόμενο βήμα για να κλείσει ο κύκλος των εκλογών είναι η ανάδειξη του αναπληρωτή Προέδρου από τα 14 εσωτερικά και εξωτερικά μέλη του συμβουλίου. Ο Richard Hunter γεννήθηκε το 1953 στην Αυστραλία, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Cambridge, όπου υπηρετεί από το 2001 ως καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας. Έχει πλούσιο επιστημονικό έργο, το 2001 εξέλεγε αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ το 2004 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Αριστοτελείου. Αίσθηση προκαλούν οι σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της Βρετανίας του Αριστοτελείου, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και των εργολαβικών υπαλλήλων του Ιδρύματος, στους οποίους σήμερα εστάλησαν εξώδικα για την απόλυσή τους. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, οι Βρετανικές αρχές αρχικά εξωθούσαν τους εργολαβικούς να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, ωστόσο η στάση τους άλλαξε όταν κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται να πάρουν επιπλέον χρήματα από το Υπουργείο Παιδείας. Οι κινητοποιήσεις είχαν ξεκινήσει αρχικά με τις ευλογίες και την παρότριση του Πρίτανη και των Αντιπριτάνιων και σήμερα με την εντολή του Πανεπιστημίου κοινοποιήθηκαν από την πλευρά της εργολαβίας απολύσεις, τόνισε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο οποίος χαρακτήρισε ανεκδίγητους τους ανθρώπους της Πριτανίας. Για ψέματα και συκοφαντίες κάνει λόγο ο Πρίτανης του Αριστοτελείου Γιάννης Μιλόπουλος, απαντώντας στις καταγγελίες του Εργατικού Κέντρου, χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα υποκινητές της ομηρίας του Ιδρύματος. Περισσότεροι από 100 ξένοι εμπορικοί επισκέπτες, εκπρόσωποι σημαντικών τουριστικών φορέων από διάφορες χώρες, θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια 2012, που θα εγκαινιαστεί στις 22 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η φετινή φιλοξένεια, που θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Νοεμβρίου, επικεντρώνεται στην εξωστρέφεια με την προσέλκυση εμπορικών επισκεπτών από 4 Ηπείρους και την υιοθέτηση μιας νέας δυναμικής ταυτότητας. Στην έκθεση θα εκπροσωπηθούν ταξιδιωτικοί προορισμοί από όλο τον κόσμο με πάνω από 15 άμεσες ξένες συμμετοχές, ενώ θα συμμετάσχουν και τουριστικές επιχειρήσεις από την Ελλάδα, εκπροσωπώντας διαφορετικούς τομείς του κλάδου και έχοντας την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τους διεθνείς εμπορικούς επισκέπτες. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η δράση μελών της Χρυσής Αυγής στο συνοριακό σταθμό της Δοϊράνης, όπου επιχείρησαν να κάνουν ελέγχους στα αυτοκίνητα με σκοπιανές πινακίδες κυκλοφορίας. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας με έγγραφη παραγγελία του στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυλικής ζητά να διερευνηθεί εάν τελέστηκε το αδίκημα της αντιποίησης αρχής προκειμένου να αποδοθούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που υπάρχουν. Για αύριο 5η 15 Νοεμβρίου, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς ανατολικούς ανέμους, με ένταση που θα φτάσουν τα 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος με συννεφιά και το θερμόμετρο να φτάνει τους 12 βαθμούς Κελσίου, με μικρή ενίσχυση των ανέμων από βορειοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ.